Λίγα 24 ώρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ διαβεβαίωσε ότι απέναντι στην Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει. Για την Τουρκία πιστεύω ότι το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι πρέπει να τελειώσει. Ποια είναι η εκτίμηση της κατάστασης μετά τον Οκτώβριο? Δεν είναι θετική. Από τότε έχουμε πράγματι δει μονομερείς ενέργειες και πως εξακολουθούν να διατυπώνονται εχθρικά μηνύματα και εχθρική ρητορική. Σίγουρα θέλουμε και ελπίζουμε σε μια πιο σταθερή και πιο προβλέψιμη σχέση με την Τουρκία, αλλά είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε αν δεν διαπιστώσουμε σημαντικές θετικές εξελίξεις με την Τουρκία. Από τη Λευκοσία, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου τόνισαν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξει την αποφασιστικότητα και την αξιοπιστία της. Οι όψιμες ελάχιστων ημερών κινήσεις της Τουρκίας για δίθεν αποκλιμάκωση δεν είναι πιστικές. Για το λόγο αυτό έχουμε καλέσει από κοινού τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις αυτές που θα οδηγήσουν την Τουρκία σε μια πραγματική οδό αποκλιμάκωσης. Είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Τουρκίας. Οι όποιες αποφάσεις εξαρτούνται από την συμπεριφορά της Άγκυρας και οι ηγέτες, αφού αξιολογήσουν την στάση της, όπως συμφώνησαν τον Οκτώβριο, θα λάβουν και σχετικές αποφάσεις. Το πρωί της Παρασκευής η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στις 9 και 10 Δεκεμβρίου στα διεθνή ύδατα στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.